Φίλες και φίλοι, γεια σας από την εκπομπή live. Παρακολουθείτε το δίκτυο. Είμαστε σε απευθείας μετάδοση. Είναι λίγα 24 ώρα μέχρι να φτάσουμε για την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή την επόμενη Κυριακή, στις κάλπες για τις εκλογές του 2015. Είμαστε σε ζωντανή μετάδοση από το δίκτυο. Το τηλέφωνό μας για να επικοινωνείτε, το τηλεφωνικό μας κέντρο, 2467-0-22-289. Να πούμε ένα καλό βράδυ σε όλη την Δυτική Μακεδονία. Παρουσιάζουμε υποψήφιους βουλευτές. Το δελτίο μας ξεκινάει λίγο μετά τις 8 κάθε βράδυ για να μπορούμε να έχουμε εμείς αμέσως μετά ενημερωτικές εκπομπές και παρουσιάσεις και συζητήσεις με υποψήφιους βουλευτές. Θέλουμε να αντιλαμβανόμαστε τι γνωρίζουν, αν γνωρίζουν, αν έχουν πρόγραμμα, ποιοι έχουν πρόγραμμα, διότι και σήμερα θα σας ενημερώσω σε λίγο για τις παρουσίες που θα έχουμε εδώ. Με γυναίκες θα είναι η απόψινή βραδιά, άρα λοιπόν ό,τι καλύτερο, που διεκδικούν την βουλευτική έδρα. Θα σας πω σε λίγο ποιες θα είναι προσκεκλημένες, χωριστά η καθεμία. Θέλω να πω όμως ότι εμείς ερευνούμε και θέλω να ξέρετε ότι το έχω ολοκληρώσει, οπότε και κάποιοι να θέλουν να αλλάξουν κάτι, τα έχουμε αποτυπώσει όλα. Τα κόμματα και οι υποψήφοι βουλευτές υποτίθεται παρουσιάζουν και τα προγράμματά τους. Έχω εντοπίσει αυτοί που διεκδικούν την κοινοβουλευτική έδρα κτλ. Τα κόμματα, έχω διαβάσει και τα προγράμματά τους. Έχω δει στα site των υποψηφίων τις θέσεις που εκφράζουν. Θα δείτε τις επόμενες μέρες αυτά που θα σχολιάσουμε και αυτά που θα αποκαλύψουμε. Ναι, υπάρχουν υποψήφοι βουλευτές οι οποίοι κάνουν προγράμματα και δεν μιλούν για την Γούνα. Δεν μιλούν για τη Λίμνη. Δεν μιλούν για κορυφαία, για τα πανεπιστήμια, για την αρχιτεκτονική. Άρα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή, κάποιοι, ας πούμε, έχουν επιλέξει να παίρνουν, να κάνουν copy-paste κάποια προγράμματα από όλη την Ελλάδα, κάποια που νομίζουν ότι είναι εύκολη η διαδικασία κτλ. Και παρόλα αυτά λένε οι θέσεις μου. Τα έχω αποτυπώσει, τα έχω κρατήσει, θα σας τα δείξω, γιατί νομίζω ότι είναι πραγματικά φοβερά πράγματα να είμαστε σε μια περιφερειακή ενότητα με όλα αυτά που έχουμε ζήσει και ζούμε, με την ανεργία, με την Γούνα, με τα ακαδημαϊκά θέματα. Και για όλα αυτά να μην υπάρχει μια θέση που εκφράζουν κάποια. Άρα λοιπόν, τι τους θέλουμε αυτούς τους βουλευτές. Θα τα δούμε αυτά όμως στην πορεία μέχρι να φτάσουμε και την Κυριακή των εκλογών. Η πρώτη προσκεκλημένη θα είναι από το Ποτάμι σήμερα. Αμέσως μετά από τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Μαρία Αντωνίου και αμέσως μετά από τον ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου. Όλοι όσοι περνούν από τις εκπομπές μας είναι υποψήφιοι βουλευτές. Όπως καταλαβαίνετε, ήδη από την Δευτέρα έχουμε ξεκινήσει την παρουσίαση. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε πολλούς. Θέλω να σας πω ότι προσκαλούμε τους πάντες. Εμείς θέλουμε όλοι και όλες να περάσουν από το δίκτυο μέχρι και την άλλη Παρασκευή 23 του μηνός, να έχετε την ευκαιρία να τους δείτε, να τους ακούσετε. Θέλω να σας πω ότι κάποιοι βέβαια επιθυμούν να μην εμφανιστούν. Απόλυτα σεβαστό. Εμείς θα προσεγγίσουμε με προσκλήσεις τους πάντες, ώστε να μπορείτε να έχετε μια πολύ ξεκάθαρη άποψη. Η κυρία Χριστίνα Λαπόρδα από το Ποτάμι, Χριστίνα Λαπόρδα Καραστέριου, είναι μαζί μας και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα με την υποψήφια από το Ποτάμι. Τι κάνετε, γεια σας. Καλησπέρα. Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ και μου που με καλέσατε. Να είστε καλά. Δίνετε έναν δικό σας τώρα αγώνα μέσα από το Ποτάμι, που είναι ένα νέο κίνημα, είναι ένα νέο κόμμα που έχει κάνει την εμφάνισή του σε αυτές τις εκλογές. Και πριν πω σε αυτά που εμάς τουλάχιστον νομίζω μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, φαντάζομαι όμως και εσάς, είναι τα προβλήματα, τα ζητήματα που μας απασχολούν. Θα ήθελα να μου μιλήσετε λίγο για την υποψηφιότητά σας. Έχετε επιλέξει να είστε στο Ποτάμι, να ακούσω δύο λόγια γιατί, και αμέσως μετά θέλω να μάθω πώς πάνε αυτές οι επαφές με την κοινωνία, με τον κόσμο, οι περιοδίες που φαντάζομαι ότι έχετε ξεκινήσει και εσείς. Σαφώς. Να πω καταρχάς για μένα ότι ποτέ στη ζωή μου δεν είχα υπάρξει μέλος κάποιου κόμματος. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα υπάρξει φανατική οπαδός κάποιου κόμματος. Mm-hmm. Σαφώς στην ηλικία που είμαι έχω ψηφίσει πολλές φορές και άρα έχω ψηφίσει πολλά κόμματα. Άλλοτε νιώθοντας ότι ήταν η καλύτερη επιλογή μου, άλλοτε νιώθοντας απογοήτευση από την επιλογή μου. Mm-hmm. Όλα αυτά τα χρόνια όμως θεωρώ ότι είχα μια πολιτική σκέψη και ένα προβληματισμό. Πάντοτε με ενδιέφερε η ψήφος μου. Ωστόσο, πάντοτε θεωρούσα ότι θα πρέπει να μείνω λίγο έξω από αυτό. Πλέον όμως έχουμε φτάσει σε μια στιγμή χρονική που δεν υπάρχουν αυτά τα περιθώρια. Είμαι σε μια ηλικία, μεγαλώνω δύο παιδιά, έχω φτιάξει μια επιχείρηση όσο μπόρεσα καλά. Έχω κάνει μια πορεία στη ζωή μου όπως οι περισσότεροι, όπως όλοι μας. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά καταστρέφονται μέρα με τη μέρα. Δηλαδή η κατάσταση που βιώνουμε είναι τραγική. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο που λέω, το ξέρουμε όλοι. Είναι το πιο απλό, το πιο γνωστό. Σε μια τέτοια τραγική κατάσταση, ποια είναι η λύση?
Όταν βλέπεις δηλαδή ότι τα τελευταία 25 χρόνια, έτσι, γιατί το κακό δεν ξεκίνησε πέρυσι, δεν ξεκίνησε πριν 3 χρόνια, το κακό σιγά σιγά γιγαντώνει και απλά φτάσαμε σε ένα τέλμα αυτή τη στιγμή, σε μια στιγμή που δεν πάει άλλο. Θεώρησα κυριολεκτικά ευθύνη μου να κάνω κάτι. Αυτή η χρονική στιγμή στη δική μου τη σκέψη, στο δικό μου το προβληματισμό, ήταν η χρονική στιγμή που ξεκίνησε σιγά σιγά τα βήματά του το ποτάμι. Βρήκα για πρώτη φορά στη ζωή μου έναν χώρο, στον οποίο όχι απλά δεν ντρέπομαι να πω ότι ανήκω, γιατί ανήκω σε αυτό το χώρο, αλλά έναν χώρο στον οποίο με τιμή μεγάλη δέχτηκα την πρόσκληση να κατέβω υποψήφια. Που σημαίνει ότι είναι και ήταν ένα θέμα επιλογής σας. Λέτε όμως ότι σας πέτυχε σε μία στιγμή όπου όλα αυτά έχουν συσσωρευτεί, έχουν φτάσει αυτό που λέμε σε ένα σημείο όπου δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Αυτό που έχετε περιγράψει για τα 25, 30, 35 χρόνια θα πω εγώ. Πιθανώς, βέβαια. Γιατί συσσωρεύτηκαν τεράστια ζητήματα τώρα πια, εδώ και μια πενταετία που αυτά οδήγησαν. Εγώ θα πω στη χρεοκοπία. Λέτε λοιπόν, υπάρχει ένα συνδυασμό. Η δημιουργία αυτού του κινήματος από τον Σταύρο Θεοδωράκη, του κόμματος, οι δικές σας οι ανησυχίες, που σημαίνει ότι από αυτό που καταλαβαίνω, ακόμα και καημό να είχατε εσείς ή κάποιος άλλος να γίνει βουλευτής, δεν σας βλέπω να, έστω την εποχή αυτή, να πηγαίνατε στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ ή σε κάποια από αυτά τα κόμματα. Δεν ξεκίνησα. Δεν θα το κάνατε δηλαδή. Όχι, αυτό. Όχι, ο στόχος δεν ήταν και να γίνω να ήταν ένας, αυτό λέω, ακόμα και ένας μεγάλος στόχος δεν θα το κάνατε. Όχι, ο στόχος δεν ήταν να γίνω βουλευτής. Ο στόχος είναι αυτό ακριβώς που πρεσβεύει και το ποτάμι. Ότι εφόσον βλέπουμε ότι αυτός ο παλαιοκομματισμός, αυτή η διαδικασία του, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάνει επάγγελμα το να μας τάζουν κάθε φορά απίθανα πράγματα, κάποια που τα είδαμε πόσο γελία ήταν σε πολλές αναμετρήσεις, και απλά τα άτομα αυτά να αλλάζουν στρατόπεδο κάθε φορά ανάλογα με το πού νιώθουν ότι μπορούν να κινήσουν το λαό, δεν γίνεται να πεις ότι θα μείνω άλλο αμέτωχος. Δεν μπορώ να μείνω άλλο αμέτωχη. Τώρα θα μπούμε σε καθαρά τοπικά ζητήματα, αλλά πριν μπούμε σε αυτά, επειδή το ποτάμι είναι κάτι καινούριο, έτσι, δεν ξέρουμε καν τα ποσοστά του πλην αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Τα ξέρουμε επομένως. Ναι, σωστά, αν πέφτουν μέσα, ναι. Εσείς φαντάζομαι για να εμπλακείτε και να είστε υποψήφια, και είπατε πριν βέβαια ότι αισθάνεστε μια χαρά με όλο αυτό, όλο αυτό που εκφράζει μπορεί να είναι αληθινό, δηλαδή όντως είναι απόμακρο το κόμμα αυτό από όλα αυτά που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα με τα πολιτευτικά, εννοώ δηλαδή. Νομίζω από το ότι το από την αποδεικνύει ήδη και με τις θέσεις του. Το είναι αποδεικνύει κάτι που προεκλογικά φαίνεται, είναι λίγο υπερβολικό, και μετά ξέρετε, όταν ενταχθεί και αυτό σε μια διαδικασία, μπορεί όλα αυτά να αλλάξουν. Θα σας πω δύο σκέλη επομένως η ερώτησή σας. Καταρχάς, νομίζω ότι το ποτάμι μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε σήμερα έχει αποδείξει με τις επιλογές του και στις ευρωεκλογές το τι πρόσωπα το απαρτίζουν. Και οι ευρωβουλευτές είναι σημαντικές προσωπικότητες, ο καθένας από τον τομέα του. Δεν ήταν άνθρωποι κομματικοποιημένοι με την στενή έννοια του όρου. Ήταν άνθρωποι με ανησυχίες, με σκέψη, πετυχημένοι ο καθένας στο χώρο του. Και οι υποψήφοι, φαντάζομαι όλοι είδαμε το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ποταμιού, είναι προσωπικότητες, άνθρωποι που έχουν δουλέψει στη ζωή τους, που έχουν αγανακτήσει από τη σημερινή κατάσταση και που θέλουν να δουν μια βελτίωση στη ζωή μας, στη ζωή των παιδιών μας, στο μέλλον αυτής της χώρας. Αυτή είναι η λογική του ποταμιού και αυτό πρεσβεύουμε σαν ποτάμι. Τώρα, το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, που είναι όντως πολύ κρίσιμο, το κατά πόσο δηλαδή και εμείς ως ποτάμι θα καταντήσουμε κυριολεκτικά αυτό που βλέπουμε γύρω μας, αυτό είναι στο το χέρι του. Έχουμε δει να γίνεται από άλλα κινήματα που ξεκίνησαν με αισιοδοξία κτλ. Φυσικά, τα οποία μπήκαν όμως ωστόσο, σε πειρασμούς, γίνανε ένα μετά άλλα. Τα οποία όμως ωστόσο και δεν ξεκίνησαν. Βλέπετε που είναι σήμερα, στο 0,7, δηλαδή η κατάληξη μετά. Η λογική τους εξέλιξη. Εξυπηρετούν μια χρονική στιγμή, μια κατάσταση και μετά τελειώνουν όλα. Έτσι, για να επανέλθουμε όμως στο ζητούμενο, το θέμα είναι το κατά πόσο ο καθένας από εμάς θα επιτρέψει αυτό το σύστημα να τον αλλοιώσει. Άρα είναι προσωπική μου ευθύνη αυτή τη στιγμή το πώς θα φερθώ εάν αύριο εκλεγώ βουλευτής. Αυτό που βλέπετε μέσα στον χώρο σας, μέσα στο ποτάμι, είναι κάτι που, αν θέλετε, επικεντρώνεται μόνο στον κύριο Θεοδωράκη? Όχι. Ή βλέπετε όλοι εσείς που συμμετέχετε πια να έχετε πάρα πολλά κοινά σημεία, άρα να μην είναι one man show όλη αυτή η ιστορία? Νομίζω ότι εξ αρχής το ποτάμι δεν ήταν one man show. Και όποιος έχει ασχοληθεί λιγάκι με το κομμάτι των διαδικασιών που έχουν γίνει μέσα στο ποτάμι, ούτως ώστε να βγουν οι 99 θέσεις που είναι ξεκάθαρες για την διακυβέρνηση της χώρας,
Και αν δει τους ανθρώπους που το απαρτίζουν, το ποτάμι δεν ήταν ποτέ, δεν ξεκίνησε ως πρόσωπο κεντρικό κόμμα. Απλά εφόσον ο Σταύρος Θεοδωράκης ήταν η γνωστή προσωπικότητα που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία, σαφώς είναι μια προσωπικότητα που προβλήθηκε. Σαφώς είναι ο επικεφαλής, αλλά μιλάμε για μια συλλογική προσπάθεια και αυτό είναι για μένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να έρθουμε λίγο σε αυτό που λέμε τοπική κατάσταση. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να γνωρίζουμε τον τρόπο τον οποίο θέλει και το ποτάμι και κάθε κόμμα, κίνημα να προσεγγίζει, να παρακολουθεί, να ερευνά και να ενημερώνει για τοπικά προβλήματα. Θα κάνω ένα γενικό ερώτημα. Σε αυτή τη φάση της διερεύνησης που κάνει και το κόμμα αλλά και εσείς, κυρίαρχα ζητήματα ή προβλήματα έχετε εντοπίσει στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς? Δηλαδή, ξεχωρίζουμε ένα-δύο θέματα, ας πούμε? Νομίζω... μπορεί να είναι κλασικό ερώτημα, αλλά ξέρετε, η πλειοψηφία των προσκεκλημένων σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, είτε είναι για Δήμο, είτε είναι για την Βουλή, πάντα μπαίνουν κάποια θέματα. Η ενεργία, είναι η γούνα, είναι διάφορα θέματα. Γι' αυτό θέλω να αντιληφθώ λίγο εσείς ποια εντοπίζετε σε πρώτη φάση, πάντοτε με βάση αυτά που λένε οι πολίτες. Ξέρουμε όλοι ότι η οικονομία της Καστοριάς στηρίζεται στη γούνα. Αυτό σημαίνει ότι και μόνο η λέξη γούνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης της περιοχής μας. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει ένα κόμμα, υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει εκφράσει κάποιες θέσεις, κάποιες απόψεις κεντρικά, άλλα τοπικά, άλλα κεντρικά. Οι οποίες είναι ανατριχιαστικές για τον κλάδο. Έχετε ενημερωθεί για όλα αυτά που λένε? Φυσικά, είχα παρακολουθήσει και τις δικές σας καταγγελίες. Μάλιστα, άρα γνωρίζετε περίπου τι έχει γίνει. Φυσικά γνωρίζω τι έχει γίνει και είναι ανατριχιαστικές. Και απορώ γιατί μέχρι και σήμερα δεν ξεκαθαρίζουν επιτέλους τη δική τους θέση. Δεν γίνεται δηλαδή να ακούμε προτάσεις όπως σταδιακή κατάργηση της γνωμοσύνης. Είναι έκφραση που μπορεί να ακούγεται από ένα κόμμα που ζητάει να πάρει την εξουσία. Και οι Καστοριανοί, οι οποίοι ζουν από αυτό το κομμάτι, και εγώ θα πω όχι οι Καστοριανοί μόνο, η γούνα είναι ένα κομμάτι πολύ βασικό της ελληνικής οικονομίας. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο κομμάτι τοπικό. Φτάνει λοιπόν ένα κόμμα να διεκδικεί την εξουσία και σκέφτεται... Και μάλιστα όχι μόνο σκέφτεται, αλλά προτείνει με επιστολή επίσημη, την οποία εσείς ο ίδιος, αν θυμάμαι καλά, την είχατε αναδείξει στο blog, για την κατάργηση του γουνεμπορίου. Αυτό είναι τουλάχιστον απαράδεκτο. Ναι, και τώρα ερχόμαστε πέρα από τις επισημάνσεις που έχουν να κάνουν με τον ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι λέτε, τι προτείνετε, τι συζητάτε εσείς. Γιατί νομίζω ότι... Ναι, μεν σωστή επισήμανση ότι υπάρχει ένα θέμα, και υπάρχει ένα θέμα και το ξέρουν όλοι αυτό. Στην Δυτική Μακεδονία, θα έλεγα, γιατί είναι και η Σιάτης, είναι και η Κοζάνη μέσα σε όλα φυσικά, αυτά και η Καστοριά. Τι κάνετε εσείς? Υπάρχει η επόμενη μέρα, υπάρχει σχεδιασμός, ή ξέρετε όλη αυτή η ιστορία του να γίνεται η κριτική προς τον ΣΥΡΙΖΑ θα αφήσει απ' έξω τον σχεδιασμό που θα πρέπει να τον δούμε, να εκδηλώνεται από άλλα κόμματα? Η Νέα Δημοκρατία έχει ενισχύσει πάρα πολλές φορές και με κονδύλια και με χρήματα, τις φάρμες. Θα το σχολιάσουμε και αυτό. Ναι, ναι, θα μου πείτε βεβαίως τι θέλετε. Τι κάνετε εσείς όμως και τι σκέπτεστε εσείς? Λοιπόν, θα σχολιάσω λοιπόν ξεκινώντας με ένα βήμα αυτό που μου δώσατε. Mm-hmm. Μέσα σε αυτή την πορεία της γούνας, η οποία είχε πολύ υψηλά σκαμπανεβάσματα. Mm-hmm. Έτσι, είχε χρονικά διαστήματα πολύ υψηλής κερδοφορίας, είχε χρονικά διαστήματα πολύ σοβαρών προβλημάτων. Είδαμε μέτρα, τα οποία όμως ήταν ημίμετρα. Είδαμε να γίνουν προσπάθειες για να παγώσουν δάνεια. Ήταν ωραίοι ψηφοθυρικοί τρόποι για να κερδίσουμε ψήφους. Και λοιπόν, το πρόβλημα λύθηκε. Ας πούμε ότι και σήμερα παγώνουν τα δάνεια. Σε 5 χρόνια τι θα γίνει? Δεν μιλάμε δηλαδή για ημίμετρα στο ποτάμι. Το ποτάμι στις πάγιες θέσεις του έχει διευκρινίσει ότι επιχειρηματικότητα, γιατί η γούνα είναι επιχειρηματικότητα, έτσι, και φυσικά και άπειροι άλλοι κλάδοι, αλλά εμείς συζητάμε για τη γούνα αυτή τη στιγμή. Η επιχειρηματικότητα δεν είναι κάτι που λύνεται με ένα μέτρο της στιγμής για να λύσει ένα πρόβλημα τρέχον. Η δουλειά πρέπει να ξεκινήσει από τη ρίζα, και η ρίζα είναι ο κρατικός σχεδιασμός. Mm-hmm. Δεν γίνεται να έχουμε μια τόσο υψηλή κερδοφορία. Να έπρεπε να έχουμε μια τόσο υψηλή κερδοφορία και σήμερα αυτή τη στιγμή στην Καστοριά ο κλάδος να είναι κατεστραμμένος. Γιατί αυτή είναι η λέξη που αρμόζει, δυστυχώς. Οι άνθρωποι καταστρέφονται μέρα με την ημέρα, γιατί σήμερα έπρεπε η Καστοριά να είναι πρότυπο, καταρχάς με μια σχολή που είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ούτως το λέμε, το λέμε και δεν υπάρχει. Εγώ το ακούω 10, 15, 20 χρόνια. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εδώ πέρα πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι όλος ο κλάδος της γούνας μπόρεσε να αναπτυχθεί
ευτυχώς εν μέρει, αλλά δυστυχώς για την κρατική μηχανή, μόνο από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και αυτό είναι προς τιμήν όλων των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με τον κλάδο. Μιλάμε για γενιές ανθρώπων που στήριξαν, που δημιούργησαν, που ανέδειξαν και οι οποίοι πάλι με προσωπική πρωτοβουλία βρήκαν καινούργιες αγορές όταν η αγορά η τοπική είχε καταστραφεί. Είναι δυνατόν λοιπόν μια κρατική μηχανή να μην ξεκινήσει να φτιάξει έναν σχεδιασμό σε βάθος χρόνου, ούτως ώστε να δώσει ανάπτυξη σε αυτή την περιοχή, για έναν κλάδο που επηρεάζει την οικονομία όλης της χώρας. Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα, επειδή τώρα αναλύουμε, και αυτό εμένα μου αρέσει και έτσι πρέπει να γίνεται, αναλύουμε θέσεις και απόψεις που έχει πια το ποτάμι για την γούνα. Φυσικά. Τις εκφράζετε εσείς, που σημαίνει ότι έχετε κουβεντιάσει. Σαφώς. Και ό,τι και να προκύψει σε επίπεδο έδρας, αυτά θα υλοποιηθούν, φαντάζομαι. Εννοείται. Που λέτε. Εννοείται. Δηλαδή, λέτε ότι ο συνδυασμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που γνωρίζουμε ότι έχει πάει πάρα πολύ ψηλά, ναι, και την περιοχή μας και γενικά η Γούνα έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Σε συνδυασμό λοιπόν με την ιδιωτική πρωτοβουλία, το κράτος, εσείς δηλαδή, μπορείτε να παίξετε έναν ρόλο, γιατί πολλές φορές λένε κάποιοι ότι όχι, καλύτερα όχι, να μην παίξει το κράτος, οι ιδιώτες μόνοι κτλ. Σε τι μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, τώρα, ο βουλευτής ή το κράτος ή η κυβέρνηση ή το κόμμα? Όλοι μαζί. Mm-hmm. Ναι, ναι. Το κράτος πρέπει να έχει έναν κρατικό σχεδιασμό. Δεν γίνεται κάθε φορά που αλλάζει μια κυβέρνηση να ψάχνουμε πάλι από την αρχή και να περιμένουμε τους νέους σχηματισμούς να μας πούν πώς θα γίνει μια επιχειρηματική ενέργεια η οποία επηρεάζει όλη μας τη χώρα. Οι διαδικασίες ξεκινούν από την κρατική μηχανή. Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει από τη ρίζα. Πρέπει να δοθούν, πρέπει να αλλάξει το όλο σύστημα με το οποίο υπάρχει πρόβλημα στη φορολογία, το οποίο είναι τραγικό αυτή τη στιγμή, να δοθούν κίνητρα στους ανθρώπους, να δημιουργηθεί μια σχολή. Έχουμε τόσο ικανούς και αξιόλογους τεχνίτες και σήμερα δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους. Ξέρετε πόσοι γουναράδες Καστοριανοί αναζητούν λόγω της κρίσης μια προοπτική σε άλλη χώρα και η πρώτη πολύ λογική για το εξωτερικό και πολύ άγνωστη για το εσωτερικό ερώτηση είναι «Τι πιστοποίηση έχεις?». Έχουμε τους καλύτερους τεχνίτες και δεν μπορούν να αποδείξουν τις γνώσεις τους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και τώρα είναι τα δύσκολα αυτά. Τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την οικολογία ή το γουνεμπόριο ή τα μίνκ, τα ζωάκια, είναι ζητήματα που τα έχετε λύσει, ας πούμε. Γιατί ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη Γούνα και κάνατε μια σοβαρή αναφορά για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα έχετε λύσει εσείς, δηλαδή τα έχετε ξεπεράσει ως θέμα? Δεν πρόκειται να μπούμε σε διαδικασία να ελέγχουμε τι, πώς, πού κτλ? Η οικολογική συνείδηση υπάρχει και πρέπει να υπάρχει σε όλους μας, αλλά είναι πολύ διαφορετικό κομμάτι η οικολογική συνείδηση, η υγιής οικολογική συνείδηση, από τις γελοιότητες και τις υπερβολές, οι οποίες μιλούν για εγκατάλειψη ενός τόσο κερδοφόρου χώρου. Είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Η οικολογική συνείδηση έχει και άλλα πράγματα. Η οικολογική συνείδηση έχει ακόμη και την ανακύκλωση. Δεν άκουσα λόγια γι' αυτό. Μόνο το μην ενοχλεί. Είναι δυνατόν? Όχι, υπάρχουν όντως πάρα πολλά που μπορείς να αναλύσεις και να πεις ένα κατάλογο 100 διαφορετικών πραγμάτων, αν θέλεις να αποφύγεις ή αν είσαι, να είσαι απόλυτα οικολόγος. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, η θέση για τη Γούνα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μια όχι μόνο απόλυτη, λέτε, στήριξη, αλλά μια εξέλιξη που θα πρέπει να υπάρξει. Γιατί μια οργάνωση, υπάρχει μια στασιμότητα, έτσι. Μια οργάνωση, τοπικά, μια υποδομή, ούτως ώστε ο κλάδος να έχει προοπτική, να δοθούν κίνητρα σε νέους ανθρώπους, να πάρουν πιστοποίηση και τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Σήμερα οι εξαγωγές στη Γούνα είναι πολύ υψηλές σε αριθμό. Η κερδοφορία είναι αρνητική. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί οι άνθρωποι στην αγωνία τους να μπορέσουν να πουλήσουν και ελλείψη των γνώσεων που έπρεπε να τους δώσουν κάποιοι φορείς, δεν μπορούν καν να υπολογίσουν την κερδοφορία η οποία θα τους κάνει δώσει μια υγιή επιχείρηση. Mm-hmm. Πού είναι λοιπόν η κρατική μηχανή που θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα? Mm-hmm. Μάλιστα. Και αυτό δυστυχώς είναι ένα μικρό παράδειγμα. Αυτό είναι ωραία. Αυτό έχει να κάνει με τη Γούνα. Τώρα, επειδή επιχειρηματικότητα είναι και άλλα πολλά πράγματα, πάνω σε αυτό, και το λέω με την έννοια ότι υπάρχει ένα τοπικό πρόβλημα, είναι και η απασχόληση και όλα αυτά συνδυάζονται. Εκεί τι κάνουμε? Εκεί και πάλι ξεκινάμε από την κρατική μηχανή. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο ότι το ποτάμι ζήτησε σε περίπτωση που έτσι κι αλλιώς είμαστε τρίτο κόμμα, όπως γνωρίζετε. Ναι. Σε περίπτωση συμμετοχής στην όποια κυβέρνηση, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ το αποκλείει βέβαια αυτό, αλλά νομίζω ότι όλοι αποκλείουν διάφορα πράγματα, αλλά μετά. Ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι. Τα ξέρουμε όλοι κτλ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι το ποτάμι είναι το μόνο κόμμα το οποίο ξεκάθαρα ήδη δήλωσε ότι σε περίπτωση συνεργασίας υπάρχουν κόκκινες γραμμές, με αξιοπρέπεια κόκκινες γραμμές, και για να μπορέσει να αποδείξει το έργο του,
για να μπορέσει να αποδείξει ότι υπάρχει πρόγραμμα, ζήτησε τον πλήρη έλεγχο κάποιου ή κάποιων υπουργείων, ούτως ώστε να μπορέσει σε ένα βάθος εξαμήνου ή δωδεκαμήνου να αποδείξει τι μπορεί να κάνει. Διότι όταν υπάρχει ένας υπουργός της μίας, του ενός κόμματος και ένας υφυπουργός του άλλου, καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι τα παιχνίδια που παίζονται από εκεί και πέρα δεν είναι παιχνίδια για πρόοδο και εξέλιξη, αλλά για να, και πάλι για να λειτουργεί μια κρατική μηχανή που συμφέρει πολλούς. Σε άλλα ζητήματα θέλω να πάμε τώρα. Δηλαδή, βεβαίως, η επιχειρηματικότητα και εγώ είναι τεράστια θέματα. Αλλά άλλους προβληματισμούς σας βάζουν οι πολίτες. Ναι. Προσέξτε, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι στην επαφή που κάνετε τώρα και είστε πολλοί, δηλαδή όλοι οι υποψήφοι και τα κόμματα, και δεν ξέρω αυτό πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι, μπορεί και ο κόσμος να εκνευρίζεται, αλλά πρέπει να υπάρχει και αυτή δεν η επαφή. Δεν εκνευρίζεται ο κόσμος. Έχει ανάγκη ο κόσμος να βρει μια προοπτική. Ναι, αυτό όμως. Έχει ανάγκη ο κόσμος να βρει μια προοπτική. Ζητήματα άλλα βάζουν οι πολίτες. Φυσικά. Μπορώ να ακούσω μερικά. Όλα έχουν να κάνουν με την απαξίωση. Το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί. Οι άνθρωποι δεν θέλουν υποσχέσεις. Σε όσους ανθρώπους ρώτησα τι θα θέλατε, δεν θα ήθελα υποσχέσεις, είναι η απάντηση. Έχουμε επισκεφθεί χωριά στα οποία τα σχολεία είναι σε τέτοια απόσταση που ο χρόνος που πρέπει να καταναλώσουν τα παιδιά για να φτάσουν στο σχολείο είναι τουλάχιστον απαγορευτικός. Αυτό που λέτε προς τιμήν σας, το βάζουν πολύ λίγοι το θέμα. Και όμως απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες. Το θέμα των σχολείων εννοείται. Βεβαίως και η πρόσβαση που λέτε. Υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, αν θέλετε, ακόμα και από και τις αποφάσεις για τη μετακίνηση των παιδιών. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό. Βέβαια έχει και προέκταση θέμα. Πολύ μεγαλύτερη από ότι. Για να μιλάμε μόνο για τη μετακίνηση. Για να ακούσω. Φυσικά. Ναι. Τα τοπικά προϊόντα, τα μήλα, τα φασόλια, γιατί τα ξεχάσαμε ξαφνικά? Η οικονομία της χώρας μας βασίζεται στη γεωργία. Ο πρωτογενής τομέας είναι κέρια σημασίας. Έπρεπε, και αυτό να φέρεται καθαρά στο ποτάμι, έπρεπε να είμαστε τον μποστάνι της Ευρώπης. Μία σειρά από μέτρα σε βάθος πάρα πολλών ετών δυστυχώς την καταστρέφουν τη γεωργία. Δεν θα έπρεπε να δοθούν κίνητρα? Είναι δυνατόν η Ιταλία και η Ισπανία να μπορούν να παράγουν, να εξάγουν και εμείς όχι, που έχουμε πολύ καλύτερο κλίμα, που έχουμε πολύ καλύτερες δυνατότητες? Δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν υποστηριχθεί σε τίποτε. Έχουν αφαιθεί στο έλεος. Και μου έλεγαν κάποιοι άνθρωποι, απλοί αγρότες και πολύ ευφυείς άνθρωποι, πολύ πιο ευφυείς από πολλούς άλλους που έχουν κάποιες καρέκλες, μου έλεγαν προχθές, πρέπει να πληρώσω και έμφυα. Για όνομα του Θεού. Και είναι και πολλά τα ζητήματα για με τους αγρότες. Αλλά Θεού. Να σας πω, τώρα, αυτά που ακούω να επισημαίνετε. Μετά από λίγες μέρες είναι οι εκλογές. Υποθετικό το ερώτημα, να λαμβάνετε ή κερδίζετε μία κοινοβουλευτική έδρα το ποτάμι εσείς στην Καστοριά. Αυτά με ποιον σχεδιασμό προχωρούν? Ξέρετε, δεν αμφισβητώ, ακούω να λέτε όλοι διάφορα πράγματα. Πώς μπορεί να υλοποιηθεί, λέτε, σχεδιασμό? Είπατε πριν για τα φασόλια, για τα μήλα. Και αυτά τα ακούω πάρα πολλά χρόνια. Ότι πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία προβολής τους και. Αυτά ως αποτέλεσμα θα τα δούμε γρήγορα να υλοποιούνται, ή θα σας πάρει 3, 4, 5 χρόνια και θα ξανακουβεντιάζουμε μετά? Δεν υπάρχει περιθώριο για 3 και 4 και 5 χρόνια. Αυτό είναι δεδομένο. Οι αλλαγές πρέπει να φανούν το πρώτο εξάμηνο. Και αυτό είναι επίσης δεδομένο. Εγώ, αν θέλετε, θα σας δώσω ένα λίγο διαφορετικό παράδειγμα. Υπάρχει όλη αυτή η παραφιλολογία για το ΤΕΙ της Καστοριάς, για την αρχιτεκτονική σχολή που ήρθε, δεν ήρθε, θα έρθει, πότε θα έρθει. Ξοδεύτηκαν λεφτά, αλλά δεν ήρθε κτλ. Λοιπόν, ναι. Και ακούω όλο αυτό. Να ανοίξει ξανά το ΤΕΙ της Καστοριάς. Ναι, βεβαίως. Αλλά έτσι. Εγώ θα πω ότι το ΤΕΙ της Καστοριάς έκλεισε, δυστυχώς, ή κλείνει, ή η αρχιτεκτονική δεν ήρθε, γιατί ήρθαν με λάθος τρόπο. Εάν λοιπόν είναι να παίρνουμε και πάλι ημίμετρα, να χαϊδεύουμε πλάτες, ούτως ώστε να κερδίζουμε ψήφους, δεν κάνουμε τίποτε. Το ΤΕΙ φεύγει γιατί ήρθε με λάθος τρόπο, γιατί δεν δημιουργήθηκαν υποδομές, γιατί δεν υπήρχε προσωπικό αξιόλογο, γιατί δεν υπήρξαν κτίσματα αξιόλογα, γιατί δεν έγινε καμία στρατηγική προσπάθεια. Ήταν όλο μια πολύ ωραία οικονομική ψεύτικη άνθηση σε πολλές μικρές πόλεις για να καταστραφούν σήμερα. Γι' αυτόν τον λόγο δεν έρχεται η αρχιτεκτονική. Δεν είναι εύκολο να φέρεις μια πανεπιστημιακή σχολή. Κάνεις ένα σχεδιασμό.
σχεδιασμό, αποφασίζεις τις πόλεις οι οποίες μπορούν να στηρίξουν πράγματα, ξεκινάς, δημιουργείς υποδομές, φέρνεις ανθρώπους αξιόλογους, ούτως ώστε αυτό το όποιο πτυχίο να έχει αναγνωρισιμότητα. Βγαίνουν σήμερα τα παιδιά από το ΤΕΙ που γράφτηκαν σε μία σχολή, τελειώνουν σε μια άλλη σχολή και δεν ξέρουν τι τίτλο θα έχει το πτυχίο τους όταν θα ορκιστούν. Αυτό αντίστοιχα αναφέρεται και στα φασόλια, αναφέρεται και στα μήλα. Τι θέλω να πω, δεν μπορεί σήμερα να πούμε στους αγρότες θα σας δώσουμε μία επιδότηση. Μπούχτησαν από τις επιδοτήσεις, συχάθηκαν τις επιδοτήσεις, γιατί είναι απλά για να περάσουν το χειμώνα τους. Και, και δεν ξέρω πόσο χρήσιμες μπορεί να είναι για κάποιους, αλλά ενώ δεσμεύονται και από την εφορία για άλλους λόγους όλα αυτά, οπότε δεν ξέρω ποιος καταφέρει να συλλάβει κιόλας. Το διατάφτα λοιπόν είναι να δημιουργήσεις μηχανισμούς κρατικούς, οι οποίοι να ενισχύουν, οι οποίοι να είναι πάνω από τον κλάδο, να έχει γίνει μία μέριμνα, ούτως ώστε το προϊόν και να προβληθεί ως εθνικό προϊόν. Μήλα Καστοριάς, φασόλια Καστοριάς, ναι. Γιατί όχι, γιατί η Ισπανία μπορεί, γιατί η Ιταλία μπορεί. Η Ιταλία δεν πέρασε κρίση, η Ιταλία δεν είχε μνημόνιο. Mm. Είναι μια χώρα η οποία αλλάζει διαρκώς κυβερνήσεις και όλα λειτουργούν ρολόι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κρατικός μηχανισμός. Σε εμάς αλλάζει ένας Γενικός Γραμματέας Υπουργείου και χρειάζονται 8 μήνες για να βρούμε το τι συνέβη. Μάλιστα. Οπότε και στα κομμάτια αυτά που είναι βέβαια πολύ μεγάλα ζητήματα, λέτε ότι μπορούμε να πάρουμε θέσεις. Εγώ επιμένω λίγο σε αυτό. Προτεραιότητα μπορεί να έχει όταν η Ελλάδα, ας πούμε, εγώ λέω ότι το ποτάμι είναι τρίτο κόμμα, όπως λέτε, μπαίνει στην κυβέρνηση κτλ. Προτεραιότητα μπορεί να έχει π.χ. η Μικρή Καστοριά, η Καρδίτσα, τα Γρεβενά, δεν ξέρω ποια άλλη περιοχή. Όταν μπροστά μας είναι τόσο μεγάλα άλλα οικονομικά ζητήματα. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι πάρα πολλές φορές όταν χάνεται κάτι και προσπαθείς και λες να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο, σου λένε ότι κοίταξε να δεις, εδώ η Ελλάδα βυθίζεται, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό. Νομίζω όμως ότι έτσι σιγά σιγά υπάρχει αποδόμηση, έτσι υπάρχει απαξίωση και έτσι χάνονται πράγματα από κάποιες περιοχές, όχι από όλες. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω είναι θέμα προτεραιοτήτων, αλλά και διεκδίκησης, πίεσης. Εκεί μπαίνει το κομμάτι του τοπικού υποψήφιου βουλευτή, του τοπικού βουλευτή. Mm-hmm. Και επειδή στο ποτάμι δεν συζητάμε για γραμμή κόμματος, δηλαδή όποιος και αν είναι πρέπει να ακολουθήσει κάτι, μιλάμε για ανθρώπους με προσωπικότητα, οι οποίοι προσπαθούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας, θεωρώ ότι εκεί είναι πάρα πολύ κέρια σημασίας το ποιος άνθρωπος θα εκπροσωπήσει μια τοπική κοινωνία. Και όταν έρθει η ώρα, ξέρετε, οι εκλεγμένοι βουλευτές με το που εκλέγονται, ή τουλάχιστον αυτό έχουμε συνηθίσει στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια, αρχίζουν τα ρουσφετάκια, αρχίζει η πίεση. Ξέρετε, αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι ένας τρόπος που βέβαια συμμετέχουν δύο. Είναι αυτός που το ζητάει και αυτός που το κάνει. Μπαίνετε σε αυτές τις λογικές εσείς? Δεν υπάρχουν αυτές οι λογικές, γιατί είστε δεν βουλευτής. Έτσι. Και θα σας πω εγώ, κάντε μου αυτό και μετά εγώ θα έχω τις 40 ψήφους, ας πούμε, ή τα γνωστά που λέγονται. Δεν μπαίνετε σε δεν λογικές. Δεν μπαίνουμε στο ποτάμι για να αποκτήσουμε το επάγγελμα του βουλευτή. Mm-hmm. Μακάρι να μπορέσουμε να προσφέρουμε. Αν μπορέσω να προσφέρω, μακάρι να με ψηφίσουν για την επόμενη φορά. Αν δεν μπορέσω να προσφέρω, τι κερδίζω με τους 40 ψήφους? Δηλαδή, σε αυτό το ερώτημα πολλές φορές κάνουμε τι δεν θα κάνετε αν είστε βουλευτής, είναι ένα από αυτά που λέτε τα ρουσφέτια και αυτός ο τρόπος λειτουργίας, ας πούμε. Ναι, γιατί δεν σας αρέσει αυτό? Εσείς μιλάτε με τον παλαιοκομματικό τρόπο σκέψης. Με αυτά που έχουμε μεγαλώσει, με αυτά που έχουμε μάθει όλοι, έτσι. Τα οποία αν δεν αλλάξουν τώρα, δεν έχουμε πολλά περιθώρια χρονικά, ξέρετε. Mm-hmm. Τα περιθώρια τελείωσαν. Και επανερχόμαστε πάλι στο ίδιο. Γι' αυτό μπαίνουμε τέτοιοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σπάσουν κάποια στεγανά, πρέπει να ιδρώσουν κάποιοι για να δουν ότι δεν γίνεται αλλάζοντας μεταξύ τους θέσεις και κάθε μέρα διαφορετικό κόμμα ανάλογα με το ποιο δείχνει η δημοσκόπηση ότι πάει μπροστά, να είναι οι ίδιοι άνθρωποι από άλλο κόμμα για να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα σας ξανασυναντήσω την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω, πιστεύω να είστε εδώ και εσείς και τόσοι άλλοι. Με μεγάλη μου χαρά. Για να μπορέσουμε να δούμε και σε αυτή την δεύτερη επαφή που θέλω να έχουμε, πώς προχωράει και όλη αυτή η εκστρατεία. Κάνετε επαφές, δηλαδή περιοδίες εννοώ, πηγαίνετε. Ναι, ναι βεβαίως. Mm-hmm. Ναι, βλέπετε ναι. Κάποια αλλαγή να έρχεται τοπικά εννοώ ή όχι? Βλέπω πολλές αλλαγές. Βλέπετε να. Βλέπω πολλές αλλαγές. Mm-hmm. Ναι. Ναι. Το κυρίαρχο θέμα που βάζουν είναι το οικονομικό. Οι πολίτες είναι η απασχόληση, η ανεργία, ποιο είναι, ας πούμε? Το κυρίαρχο θέμα είναι να βελτιωθεί ο τόπος μας για να μεγαλώσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πιο σοβαρό και δεν μπορούμε να παίζουμε άλλο με αυτό, ξέρετε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
Ήταν μαζί μας η κυρία Χριστίνα Λαπόρδα Καραστέριου, υποψήφια με το ποτάμι. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και η επόμενη προσκεκλημένη είναι γυναίκα. Είναι η κυρία Μαρία Αντωνίου, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά.